σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται διασωληνωμένος και σε μηχανική υποστήριξη στο νοσοκομείο Γεννηματάς ο γνωστός αθλητικογράφος και πρώην ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μανώλης Μαυρομάτης και η σύζυγός του Ειρήνη, η οποία φέρει σοβαρά τραύματα μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε στο διαμέρισμά του στα ξημερώματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Μανώλης Μαυρομάτης φέρει σοβαρά εγκάβματα στο 18% της επιφάνειας του σώματός του, ενώ η σύζυγός του φέρει πιο σοβαρά εγκάβματα στο 40% του σώματός της. Ο Μανώλης Μαυρομάτης και η σύζυγός του κοιμόντουσαν στο διαμέρισμα όταν εκδηλώθηκε η φωτιά, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι ξέσπασε από μάτι κουζίνας που ξεχάστηκε αναμένο. Τρία οχήματα της πυροσβεστικής με 12 άνδρες έσπευσαν άμεσα στο σημείο, απομακρύνοντας τον γνωστό δημοσιογράφο και τη σύζυγό του, οι οποίοι παραλήφθηκαν από το ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Το ζευγάρι αντιμετώπιζε προβλήματα με την αναπνοή τους λόγω εισπνοής καπνού, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκαν στη μονάδα εγκαυμάτων. Με αγωνία, συγγενείς και φίλοι των Πλατανιά, όπου κατάγεται ο γνωστός δημοσιογράφος, παρακολουθούν την πορεία της υγείας του. Σε συνέντευξή του στην Κρήτη TV, ο Μανώλης Μαυρομάτης εξέφρασε την αγάπη του για την Κρήτη, ενώ αναφέρθηκε σε κορυφαία αθλητικά γεγονότα. Όταν βρίσκεται κανείς στον τόπο καταγωγής, εκεί που γεννήθηκε, και ο τόπος αυτός λέγεται Κρήτη, όλη η Κρήτη και όχι μόνο ο Πλατανιάς Χανίων Κρήτης, που λέγω ότι είναι το ωραιότερο χωριό του κόσμου. Αγαπώ τον τόπο μου, δεν τον εγκατέλειψα ποτέ. Ως Ευρωβουλευτής προσπάθησα να βοηθήσω κάθε φορά που με καλούσαν και νομίζω ότι είναι αρκετά, αλλά ποτέ δεν τα ανέφερα, γιατί όταν κάνεις κάτι και δει για τον τόπο σου, αρκεί αυτό που κάνεις να είναι θετικό.